Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Επιτέλους έψαχνα πολύ να βρω τόσο καιρό να σας πω ένα ευχάριστο νέο. Επιτέλους υπάρχει ένα ευχάριστο νέο και όπως βλέπετε το γράφω και στον τίτλο της εκπομπής. Μετά από ένα δυσάρεστο νέο γράφω και ένα ευχάριστο νέο. Ήταν ανάγκη να έχουμε ένα ευχάριστο νέο για να το γιορτάσω κιόλας το ευχάριστο νέο. Μισό λεπτό. Για να το γιορτάσω κιόλας το ευχάριστο νέο, πρέπει να σας πω ότι έβαλα να πιω και ένα αμαρέτο. Έβαλα να πιω και ένα αμαρέτο χωρίς πάγο, βλέπετε. Δεν είναι όμως ένα οποιοδήποτε αμαρέτο. Είναι ένα αμαρέτο ντόπιο αμαρέτο της Άνδρου. Αν μας ακούει κανάς από την Άνδρο, στην υγειά σας. Και μου θυμίζει το τραγούδι αυτό το παλιό. Τι παλιά βγάζαν ωραία τραγούδια. Γεια σου Γιώργο Άρα. Παλιά βγάζαν ωραία τραγούδια. Καλησπέρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τα κύριε, εντάξει, το νυχτοβάτι καλύτερα. Άστο κύριε, άστο, γιατί έχει περάσει πολλά η καμπούρα μας. Και μου θυμίζει λοιπόν ένα παλιό ωραίο τραγούδι, γιατί παλιά βγάζαν ωραία τραγούδια, που έλεγε το «Κέρνα μου αγόρι μου ένα λικεράκι, έχω βαρεθεί να πίνω σκέτο αλκοόλ». Αν και μου έχετε στείλει εδώ πέρα διάφορα κατά καιρούς, εδώ ένα τσίπουρο, όχι τσικουδιά είναι αυτό, από ένα φίλο που είναι από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, που μένει και η κόρη μου. Γεια σου Γιώργο Κάπο από την Αίγινα. Ηρεμήσατε λίγο εκεί πέρα τώρα, δεν έχει πολύ νομίζω κόσμο στο βαθύ Αυλίδος, την Ευαγγελία. Δαμιανέ, να πω χρόνια πολλά. Ναι, είναι 12:50. Δαμιανέ, να πω χρόνια πολλά στον προκαθήμενο της περιοχής σας, γιατί σήμερα, μια και ξημερώνει δηλαδή η καινούργια μέρα, έχει ο Δωρόθεος γενέθλια, ο Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Μικόνου, Άνδρου και τα λοιπά, έχει γενέθλια και του εύχομαι πραγματικά μέσα από αυτό το βήμα, επειδή το γνωρίζω και λίγο και ξέρω ότι είναι ένα ανήσυχο πνεύμα, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην εκκλησία μας, που μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα κάνει το κάτι παραπάνω. Του εύχομαι να είναι ο επόμενος προκαθήμενος της ελληνικής εκκλησίας, αν με καταλαβαίνετε κάποιοι. Βρήκα κολοϊδί άργιο 1000 μιλιγκράμμ 100 ppm. Τα 100 ppm δεν τα έχω ξανακούσει, αλλά δεν είναι πόσιμο. Τα 100 ppm 20 και 25 είναι τα πόσιμα. Τα 100 ppm είναι για άλλες δουλειές. Είναι προφανώς για να καθαρίζεις νερό. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω στα 100 ppm. Είναι λίγο
περίεργη κατάσταση. Και δεν ξέρω και κατά πόσον τι είναι, αν είναι κάποιας μάρκας, γιατί κυκλοφοράνε κάτι πολωνικά, κάτι τέτοια που είναι άστα να πάνε. Από αυτό που έχω εγώ, η δοσολογία είναι 2 κουταλιές τη σούπα την ημέρα, 3 άμα έχεις κάποιο πρόβλημα, και ποτέ πάνω από 15 μέρες συνεχόμενα. Τώρα για το καθάρισμα του νερού και τα λοιπά θα σας τα πω άλλη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πρώτα το ευχάριστο νέο της ημέρας. Το ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι η Τουρκία έκανε ένα βήμα πίσω. Μάλλον, λέω εγώ τώρα, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά μάλλον ο κύριος Ερντογάν πήρε το μήνυμα της Πράγας. Όταν έδωσαν τον λόγο στον Έλληνα Πρωθυπουργό να απαντήσει σε αυτά που είπε, προφανώς κατάλαβε ότι όλες οι χώρες συγκοντάρουν την Ελλάδα. Πήρε το μήνυμα ότι δεν θα μπορέσει να πάει πουθενά. Ήθελε να κάνει το δικό του σόου, αλλά δεν του βγήκε. Και έτσι λοιπόν, μία εβδομάδα μετά την παραλίγο πτώση τουρκικού F-16 ανατολικά της Κρήτης, μετά την επίσκεψη του κυρίου Σάλιβαν όταν επίκειτο να γίνει να μην γίνει επεισόδιο, μετά την υπαναχώρηση της Αμερικής ότι εντάξει το εξετάζουμε να σας δώσουμε τα F-16, κατάλαβε ο Ερντογάν ότι είχε σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη, κατάλαβε ότι έχει στραφεί η παγκόσμια κοινή γνώμη εναντίον του και σήμερα με την πρόταση του ΑΚΑΡ να βρεθεί με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και να συζητήσουν τόσο πολύ ώρα, συζητήσανε επί 45 λεπτά και μάλιστα χωρίς διερμηνείς. Είναι σημαντικό και αυτό. Δείχνει η Τουρκία να κάνει ένα βήμα πίσω. Φυσικά θα συνεχίσουν τη ρητορική, αλλά στην πολιτική σκακέρα δείχνουν ότι κάνουν ένα βήμα πίσω. Ας πιούμε μια γουλιά να κάνουν πολλά βήματα πίσω, γιατί δεν βλέπω να τους βγαίνει σε καλό αυτό. Κόλλησε η εικόνα, για να δούμε. Έλα. Κόλλησε η εικόνα. Εσείς βλέπετε από κάτω προφανώς τώρα τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
για να κάνω μια προσπάθεια. Ωραία, μπα, δεν βλέπω. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ζητώ συγγνώμη, μισό λεπτό. Να δω. Εγώ δεν με πειράζει. Μαύρο. Εμένα δεν με πειράζει να κάνω και εκπομπή έτσι, παιδιά, να ξέρετε. Δεν έχω τρέλα με την κάμερα, να βγω στην κάμερα. Τα έχω κάνει αυτά μικρός. Συγγνώμη τώρα. Δεν πειράζει, ας κάνουμε έτσι. Δεν νομίζω ότι δεν θα σας ενοχλεί και εσάς να κάνουμε έτσι. Είναι, παιδιά, ένα βήμα πίσω. Γιώργο, τι να σου πω, κάνω φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν το βλέπω να φτιάχνει. Και αν το κλείσω, θα πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή. Λοιπόν, γρήγορη ψηφοφορία. Το κλείνω και ξαναρχίζω από την αρχή ή συνεχίζω έτσι? Οι πέντε πρώτοι που θα απαντήσουν εδώ στα σχόλια, πείτε γρήγορα για μάνη να συνεχίσω. Συνεχίζω έτσι ή να το κλείσω και να ξεκινήσω καινούργια εκπομπή με το μόνο θα μπαίνουν στα σπίτια μας και να αφήσω το ένα βήμα πίσω? Παρακαλώ, τώρα που γυρίζει. Κλείσε έτσι, 1, 2, 3, 4, έτσι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πάμε στο ψηφία. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Άρα, όπα, έχουμε κι άλλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ωπα, φτάνει παιδιά, φτάνει. Φτάνει. Συνεχίζω έτσι, συνεχίζω έτσι. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι η Τουρκία κάνει ένα βήμα πίσω. Φυσικά δεν υπάρχει καθησυχασμός σε αυτά. Είδατε και τις δηλώσεις της Μενέντες ότι οποιαδήποτε ώρα μπορούν, υπάρχουν μηχανισμοί στην Αμερικάνικη δικαιοσύνη, στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, να πάρθει πίσω η απόφαση και τελικά να μην πάρουν τα F-16 οι Τούρκοι. Η σημασία έχει όμως ότι και όταν θα πάρουν τα F-16 οι Τούρκοι, εμείς θα έχουμε αρκετά Ραφάλ και μάλλον μέχρι τότε θα έχουμε προλάβει να πάρουμε και ίσως κάποια F-35. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαφορά μας θα είναι χαοτική. Θα είναι χαοτική η διαφορά μας. Λοιπόν, να πάμε στα ρωσικά, στα ρωσο-ουκρανικά και μετά θα αφήσουμε στο τέλος, γιατί σίγουρα υπάρχει κάποια ατζέντα, δεν γίνεται διαφορετικά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με ένα νόμο που πέρασε κυριολεκτικά εγκρυπτό. Εκμεταλλευτήκανε προφανώς τον τόρο αυτό που έχει γίνει τώρα με το βιασμό του 12χρονου αυτού κοριτσιού και κανένα κανάλι δεν έχει πει για αυτό το θέμα. Θα το πούμε σε λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα γίνεται το ψήφισμα στον ΟΗΕ κατά της Ρωσίας για την καταδίκη της ενσωμάτωσης των νέων περιφερειών από τη Ρωσία. Πέντε χώρες ψήφισαν κατά, πέραν της Ρωσίας, η Λευκορωσία, η Συρία, η Βόρεια Κορέα και η Νικαράγουα. Η Κίνα, οι Ινδίες και η Νότια Αφρική απήχαν από την ψήφιση του ΟΗΕ. Και αυτό έχει το νόημά του. Δεν ψήφισαν δηλαδή ούτε κατά της Ρωσίας, δηλαδή ουσιαστικά κατά της καταδίκης, να καταδικάσουν δηλαδή την ενσωμάτωση των νέων περιφερειών στο κράτος της Ρωσίας, γιατί κράτος είναι πια. Και όταν μιλάμε για Κίνα, Ινδία, Νότια Αφρική, Βόρεια Κορέα, Συρία, Λευκορωσία και Νικαράγουα, συν τη Ρωσία φυσικά, μιλάμε για πάνω από το μισό πληθυσμό της γης. Και αυτό έχει το νόημά του. Είναι σίγουρη πια η κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί παγκόσμια, ότι τίποτα δεν μπορεί να αντιστρέψει πλέον το Great Reset. Το μόνο παιχνίδι που παίζεται πια είναι ποια θα είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Σήμερα
με την αφορμή της σύσκεψης που έγινε στη... δεν θυμάμαι τώρα που έγινε, κάπου έγινε πάνω, ο Βλαδίμηρος είπε ότι το 1 δις περίπου πολιτών της Δύσης τόσα χρόνια ζούσε εις βάρος των υπολείπων κατοίκων του πλανήτη μας. Προειδοποίησε ότι στο 1 δις των πολιτών της Δύσης έρχεται πείνα και σοκ μεγάλης κλίμακας. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας επισημάνω την προσοχή, γιατί νομίζω ότι έρχεται η ώρα που σε λίγο, εγώ το βλέπω σε κανένα τρίμηνο, θα προκληθεί, εντός παρεθέσεως το θα προκληθεί, επέμβαση εξωγήινων. Χιόνι, λάσπη, ό,τι θες ρίχνουν. Δεν έχω δια προβλήματα εγώ. Με όλα πορευόμαστε. Και με χιόνια και με λάσπες και με τα πάντα. Για μισό να κάνω κάτι που σκέφτηκα τώρα. Ζητώ συγγνώμη, μισό λεπτό. Και δεν βλέπω να έκανα τίποτα. Μου βγάλε ένα, για να δω, ενδιαφέρον αυτό. Τσα, τι κάνετε ρε παιδιά? Έπιασα τα γιατροσόφια, πιάνουνε καμιά φορά. Ναι, ψυχανεμίζομαι ότι περίπου στο τέλος της χρονιάς, περίπου εκεί μετά τις γιορτές, ψυχανεμίζομαι ότι θα έχουμε κάποιες εμπλοκές εξωγήινων. Τώρα μην με ρωτήσετε αν θα είναι πραγματική εξωγήινη ή κατασκευασμένη εξωγήινη. Γιατί ξέρετε,
υπάρχουν και τέτοιοι. Και εγώ έτσι θεωρώ, Διονύση. Και εγώ έτσι θεωρώ. Λοιπόν, αφήστε το αυτό, κρατήστε το και θα το θυμηθείτε σε 3-4 μήνες. Έτσι λοιπόν μας λένε ότι η ευημερία τέλος. Ετοιμαστείτε για πιο δύσκολες καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι και ο Μακρόν σήμερα είπε ότι αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην Ουκρανία, δεν είναι στο δόγμα μας να απαντήσουμε με πυρηνικά. Διότι ξέρετε ότι η Γαλλία είναι και η μόνη πυρηνική ευρωπαϊκή δύναμη. Γιατί η Αγγλία αυτή τη στιγμή δεν είναι ευρωπαϊκή. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Βλέπω δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσα να πω η Γαλλία ή η Ευρώπη ρίχνει μια μικρή πόρτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσον αφορά την χρήση πυρηνικών. Είναι σίγουρο ότι όταν τελειώσει αυτή η κρίση που ζούμε τώρα στην Ρωσία με την Ουκρανία, ο κόσμος μας θα είναι εντελώς διαφορετικός. Καλησπέρα στην Ηλιούπολη. Και μέσα σε όλα τα άλλα, για να μην μακρηγορώ, αυτός ο συμπαθέστατος, κατά εμέ τουλάχιστον, χοντρούλης κύριος που φέρει το μικρό όνομα Κιμ, έκανε άλλες δύο δοκιμές με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Πήγανε, λέει, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα και βρήκαν το στόχο τους μέσα στη θάλασσα. Τώρα είχαν κάποιο στόχο. Αλλά μπερντέ. Βρήκαν κάποιο στόχο. Ωραίο το αμαρέτο, παιδιά. Ανδριώτικο αμαρέτο. Οι δηλώσεις όμως που έκανε σήμερα ήταν λίγο παραπάνω, ήταν λίγο πιο προχωρημένες και μάλιστα όλοι πλέον περιμένουν να κάνει την 7η πυρηνική δοκιμή του, μια και έχει να κάνει από το 2017. Προσέξτε να μην απαλού το περιμένουμε και απαλού μας έρθει. Τουλάχιστον η Βόρεια Κορέα δεν είναι κοντά σε μας. Λοιπόν, σήμερα, όχι σήμερα, πριν από λίγες μέρες, ψηφίστηκε ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος επιτρέπει την ΑΔΑΕ, που πρέπει να σας πω ότι η ΑΔΑΕ
είναι λίγο μυστήριο έργο. Συστάθηκε με τον νόμο 4389 του 2016. Καλά, αυτόν τον έχει τσιμπημένο εδώ και καιρό, Μίγα, όχι τώρα. Λοιπόν, ψηφίστηκε ένας νόμος που επιτρέπει μέλη της ΑΑΔΕ να μπαίνουν στα σπίτια μας, να καταγράφουν οτιδήποτε κινητό υπάρχει και να το κατάσχουν εάν χρωστάμε στο δημόσιο. Σύμπτωση όμως νομίζω δεν είναι ότι πριν από λίγο καιρό πέρασε και στην Αμερική ένας τέτοιος νόμος. Οπότε βλέπουμε παγκοσμίως να περνάνε τέτοιοι νόμοι, λες και είναι μέσα σε κάποια συγκεκριμένη ατζέντα. Περιουσιακά στοιχεία μπορεί να θεωρούνται οτιδήποτε έχεις μέσα στο σπίτι σου. Μπορούν να κατάσχονται και εν πάση περιπτώσει έχει ενδιαφέρον ο νόμος αυτός. Θα σηκώσω κάποια στιγμή το ΦΕΚ στο blog να το δείτε, διότι έχει ενδιαφέρον στο ότι αυτοί οι άνθρωποι της ΑΑΔΕ δεν θα είναι ένστολοι, αλλά θα έχουν το απλοφορούν. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούν να αμυνθούν κιόλας σε περίπτωση συμπλοκής. Δηλαδή δεν θα έχετε δικαίωμα αντίστασης εν ολίγης. Πολύ ωραίο θεματάκι αυτό. Θα το δούμε. Θα το παρακολουθήσουμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Διότι πλέον καταργείται το οικιακό άσυλο. Αν είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι σου, δεν μπορεί να σε πειράξει κανείς. Αυτό ήταν παλιά. Τώρα πλέον μπορεί η ΑΑΔΕ. Φίλοι και φίλες, σίγουρα ο κόσμος μας δεν θα είναι ο ίδιος. Σήμερα παρέλαβα επιτέλους το βράδυ κιόλας αργά μου φέρανε, μάλιστα μου το έφερε ο άνθρωπος επειδή καθυστέρησα μου το έφερε, μου το έφερε στο σπίτι, μου έφερε μερικά, όχι φυσικά όσο είχα παραγγείλει, μερικά χάπια ιωδίου. Κυριολεκτικά παιδιά έχουν γίνει δισεύρετα. Δηλαδή και εγώ στην αρχή δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο δύσκολα να βρούμε. Γίνονται κάποιες προσπάθειες ξανά και από μένα και από ανθρώπους που με βοηθάνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ από το βήμα αυτό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να βρούμε και άλλες πηγές, γιατί κυριολεκτικά
1000 τέτοια φιαλίδια να είχα σήμερα, θα τα είχαμε δώσει και τα 1000. Και θέλω να βοηθήσω όλο τον κόσμο, τουλάχιστον να έχει κάποια ποσότητα, διότι δεν ξέρουμε τελικά τι μας γίνεται με τους φίλους μας, τους Ρώσους από πάνω και τους Αμερικούς και τους συμμάχους μας Αμερικάνους. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα ο άνθρωπος αυτός με ενημέρωσε ότι το Αμερικανικό κράτος σύναψε συμφωνία με ευρωπαϊκές βιομηχανίες αξίας 105 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή χαπιών ιωδίου. Όταν το Αμερικάνικο κράτος παίρνει τέτοιες αποφάσεις και καταλαβαίνετε ότι όλη η βιομηχανία της Ευρώπης που κατασκεύαζε τα χάπια ιωδίου θα πέσει με τα μούτρα στο να βγάλει τις παραγγελίες εκεί. Οπότε εμείς θα έχουμε πολύ μικρή πρόσβαση πλέον σε αυτά τα χάπια. Για παραγγελίες σας χαπιών ιωδίου, κολοειδή αργύρου και ριγανέλαιου, στο email της εκπομπής τον έχω τον νόμο, φυσικά τον έχω, παιδιά, και θα το βάλω. Να, εδώ είναι η εφημερίδα της κυβέρνησης, υπάρχει εδώ, θα το βάλω να το δείτε. Το βάλω στο blog. Εσείς στο εξωτερικό, εγώ μπορώ να σας στείλω, αλλά δεν έχει χάπια, παιδιά. Είχε 5 εκατομμύρια χάπια τα οποία τα έστειλε σε κάποιες χώρες. Νομίζω είχα δείξει και ένα ρεπορτάζ από την Κυπριακή τηλεόραση προχτές που λέει παρέλαβε και η Κύπρος. 5 εκατομμύρια χάπια τώρα το μεταξύ δεν φτάνουν ούτε για ζήτο που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά προς στιγμήν, ζούμε μεγάλες αλλαγές. Ζούμε τεράστιες αλλαγές. Έχω την εντύπωση ότι όταν ξυπνήσουμε από αυτό που ζούμε τώρα θα βρισκόμαστε σε έναν άλλο τόπο. Το μόνο που μπορεί πραγματικά να μας σώσει, το μόνο που μπορούμε να έχουμε ως οδηγό σε αυτό που περνάμε, να δοξάζουμε, να υμνούμε και να λατρεύουμε κυριολεκτικά, είναι η πίστη μας προς τον Χριστό. Είναι ο μόνος που μπορεί να μας σώσει σε αυτή αλλά και στην επόμενη ζωή. Γιατί σίγουρα αυτό το μάταιο κόσμο τον περιμένει μετά ένας άλλος κόσμος. Φίλοι και φίλες, το μόνο που έχω να πω κλείνοντας είναι αυτό που λέω κάθε φορά και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να έρθει η ώρα μου. Γεννηθείτο το θέλημά του. Καλή σας νύχτα.